Φίλοι του Game Watcher, καλησπέρα. Αυτό είναι το πρώτο μας gameplay βίντεο για το PS4 Pro. Τη νέα κονσόλα της Sony, η οποία κυκλοφορεί από τις 10 Νοεμβρίου στην τιμή των 409 ευρώ. Παίζουμε Uncharted 4. Το Uncharted 4 το γνωρίζετε ήδη από το PS4 και είναι ανάμεσα στα games τα οποία έχουν PS4 Pro Upscaled 4K υποστήριξη. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχουν 4-5 games ελάχιστα μέχρι στιγμής τα οποία έχουν native 4K υποστήριξη, δηλαδή βγάζουν πραγματικά 4K, αν έχετε φυσικά 4K monitor. Τα περισσότερα όμως games είναι Upscaled 4K, δηλαδή δεν βγάζουν ακριβώς 4K ανάλυση, απλά γίνονται Upscaled στην ανώτερη δυνατή ανάλυση. Το συγκεκριμένο παιχνίδι τρέχει στα 2560x1440 pixels, για να είμαστε ακριβείς. Επίσης τρέχει στα 30 frames και όχι στα 60. 30 frames είναι και η απλή έκδοση του PS4. Σημαντική διαφορά είναι ότι όλα τα βίντεο τα οποία καταγράφονται στο PS4 Pro είναι σε 1080p. Μέχρι σήμερα τα βίντεο τα οποία καταγράφαμε στο PS4 ήταν σε 720p. Οπότε έχετε μια διαφορά στην ποιότητα. Βέβαια, όπως και να έχει, από τη στιγμή που καταγράφουμε σε 1080p, καταλαβαίνετε ότι δεν φτάνει η full ποιότητα σε εσάς. Θα δούμε λίγο για τα frames στις μάχες. Έπεσαν λίγο τα frames μέχρι τα 25, όχι παραπάνω. Δεν μπορείτε να δείτε ότι η ποιότητα των textures δεν έχει καμιά φοβερή αλλαγή. Κυρίως μιλάμε για αλλαγές που έχουν να κάνουν με την ανάλυση του παιχνιδιού. Λοιπόν, αυτά για το single player. Ας πάμε να δούμε τώρα και το multiplayer mode. Το multiplayer mode στο Uncharted 4 δεν τρέχει στα 900p και 60 frames όπως το PS4, αλλά στα 1080p και 60 frames. Αυτό, όπως βλέπετε, σημαίνει καλύτερη ανάλυση. Τα textures φαίνονται ακόμη καλύτερα. Παίζεται πολύ πιο ευχάριστα. Στο PS4 ήταν αναγκαστικά στα 900p. Προκειμένου να υπάρχει έτσι καλύτερη απόδοση. Αλλά εδώ λοιπόν με το PS4 Pro και την κάρτα γραφικών του έχουμε καλύτερη ποιότητα γραφικών αντίστοιχα και εδώ. Το ξυλίκι αρχίζει ήδη να πέφτει. Το περιβάλλον, εντάξει, τα textures δεν έχουν πολύ μεγάλες αλλαγές, αλλά με την διαφορά στην ανάλυση σαφώς και βλέπουμε πολύ καλύτερο αποτέλεσμα, έτσι. Δηλαδή τα 900p στο PS4 ήταν κάτι το εξευθελιστικό για 8η γενιά. Εδώ η Sony σώζει αρκετά την παρτίδα. Έτσι, δεν σε χάλασε. Εσύ τι κάνεις εκεί πάνω πάλι? Το σιγουρέψαμε. Καλό στα πουλάκια μου. Και πολύ ωραία εφεφετισμού εδώ πέρα στις σκεπές, έτσι. Αυτό ήταν το multiplayer mode του Uncharted 4 στο PS4 Pro. Ευχαριστούμε που πήρατε μέχρι το τέλος του βίντεο. Θα ακολουθήσουν πολλά ακόμη βίντεο με το PS4 Pro. Από εδώ και πέρα, όταν ανεβάζω βίντεο στο κανάλι του GameWorks στο YouTube, θα χρησιμοποιώ το PS4 Pro, όπως επίσης και στα live stream μου κάθε Δευτέρα
συνήθως με PS4, κάθε Παρασκευή με PC, αναλόγως την ημέρα, μπορεί αυτά να αλλάξουν στην πορεία. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε μέχρι το τέλος του βίντεο. Δείτε επίσης την παρουσίαση του PlayStation 4 Pro. Υπάρχει βίντεο στο τέλος στα δύο προτινόμενα. Και πείτε μας τη γνώμη στα σχόλια για το αν βλέπετε κάποια διαφορά σε σχέση με το Uncharted 4 στο PS4, όσοι το έχετε στην κατοχή σας. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Φίλοι του GameOGR, καλησπέρα. Στο σημερινό μας βίντεο σας παρουσιάζουμε το PS4 Pro, την αναβαθμισμένη έκδοση του PS4 που κυκλοφορεί σε λίγες ημέρες στην αγορά. Σε αυτό το βίντεο θα δείτε αναλυτικά την κονσόλα, τα τεχνικά της χαρακτηριστικά, ένα συγκριτικό με το παλιό PS4 και μία εκτίμηση για το αν αξίζει ή όχι η αγορά της. Ας περάσουμε στο PS4 Pro, το οποίο έχει 32,5 εκατοστά μήκος, 29,4 εκατοστά πλάτος και 5,3 εκατοστά ύψος. Η υφή του είναι matte και το λογότυπο της Sony εμφανίζεται μεγαλύτερο στο μέσο του. Το power button είναι διακριτικό και βρίσκεται στα αριστερά, σημείο που εισάγεται το Blu-ray disc, και το eject button στα δεξιά, όπου βρίσκονται οι δύο USB θύρες. Η φιγούρα έχει πολύ καλό σχεδιασμό στο πρόσωπο της Ada Wong, στα όπλα, τα τακούνια και το φόρεμά της, το χαρακτηριστικό κόκκινο κιμόνο.